Στην υπόθεση τη δολοφονία του Γιάννη Καυτούρου, τώρα κύκλο καταθέσεων ακόμη και από παλιού συγκρατούμενου του θύματο, ξεκινάει η αστυνομία προσπαθώντα να εντοπίσει του δράστε τη εκτέλεσή του. Ενώ η μήνα Καραμίτρου, θα τη δούμε αμέσω τώρα, μήνα η ιατροδικαστική εξέταση σοκάρει για τον τρόπο που τον πυροβόλησαν οι δράστε. Ναι, Πόπη, καθώ ο ιατροδικαστή εντόπισε 10 τραύματα στο σώμα, 3 στο κεφάλι του 53χρονου Γιάννη Καυτούρου, που δείχνει πόσο ήταν το του εκτελεστή και πώ ήθελαν να είναι σίγουροι ότι όταν θα φύγουν από το σπίτι του, ο Γιάννη Καυτούρο θα είναι νεκρό. Επίση, να σα πω ότι σύμφωνα με τι μαρτυρίε των ατόμων που ήταν στο, μπροστά στην εκτέλεση, 7 ήταν τα άτομα τα οποία ήταν δίπλα στο Γιάννη Καυτούρο, ενώ πρέπει να σα πω ότι εκείνη την ώρα στο σπίτι ήταν και δύο μικρά παιδιά, δύο ανήλικα. Και παρόλα αυτά οι εκτελεστέ μπήκαν μέσα στο σπίτι και άνοιξαν πυρ. Επίση, να σα πω ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει την διαφυγή τουλάχιστον μέχρι ένα ορισμένο σημείο, την διαφυγή, τη διαδρομή τη διαφυγή mm -hmm. που ακολούθησαν οι εκτελεστέ. Ενώ πράγματι ανοίγει ένα νέο κύκλο καταθέσεων από άτομα τα οποία ήταν στον κύκλο του Γιάννη Καυτούρου. Οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν ποιε ήταν οι δραστηριότητέ του από την ημέρα που βγήκε από τη φυλακή μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα, γι' αυτό το λόγο οι καταθέσει αυτέ δεν θα περιοριστούν μόνο στην περιοχή τη Αττική. Θέλω να σα πω ότι υπήρχαν άτομα τα οποία γνώριζε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και προσπαθώντα φυσικά να, φτάσουν, να φτιάξουν πια το πάζλ οι αστυνομικοί, θα πάρουν καταθέσει ακόμα και από αυτέ.